Σβηγκού, η κατάσταση δεν είναι καλή και το ξέρουμε όλοι. Το ζήτημα είναι πώς θα τη διορθώσουμε. Και εγώ σας λέω, ότι είναι σωστό το ότι αποσύρθηκε το μέτρο του 23%. Είναι σωστό το οποίο επιβλήθηκε, το ότι επιβλήθηκε τελικά ένας κλιμακωτός φόρος και όχι το 23%. Είναι δικό σας αυτό, κυρία Σβηγκού. Θέλω να πω, δεν μας το επέβαλε κανείς. Ήρθε ο άνθρωπος όμως κολλήσει. Κύριε οικονόμου, το ότι μια συγκεκριμένη συμφωνία επιβλήθηκε στην ελληνική κυβέρνηση, άμα θέλετε να ξανακάνουμε την ίδια συζήτηση που κάναμε και στους προηγούμενους μήνες σχετικά με τη συμφωνία της δεσμεύσης. Εμείς ποτέ δεν ήρθαμε να παρουσιάσουμε στον ελληνικό λαό ένα success story. Ποτέ δεν προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε μια εικονική πραγματικότητα όπου όλα είναι καλά και ωραία. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι θέλουμε να τα αλλάξουμε όλα και θέλουμε να τα αλλάξουμε όλα προς όφελος των πολλών. Οπότε να πάψουν αυτοί οι οποίοι τόσα χρόνια ισοπαίδωσαν τη δημόσια εκπαίδευση και τόσα χρόνια επιβάρυναν τόσο τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς που δεν έχουν τη δυνατότητα σήμερα μια μεγάλη πλειοψηφία των λαϊκών οικογενειών να στείλουν τα παιδιά τους να κάνουν ξένες γλώσσες, να γίνουν κροκοδίλια δάκρυα αυτή τη στιγμή το για το 23%. Άλλο είναι το θέμα μου εμένα. Να τα ξεχάσουμε όλα. Να πάμε στην αποτελεσματικότητα. Λοιπόν, δεν μαζεύετε τα λεφτά που θέλετε. Μου έχετε βάλει στον προϋπολογισμό σας ένα ποσό επί τη βάση του αρχικού σχεδιασμού. Είπατε ότι είναι λάθος ο αρχικός σχεδιασμός με το 23%. Δεν είναι σωστό. Θα το βγάλουμε. Το ποσό παραμένει. Και τώρα, βάλατε και ένα φόρο μικρότερο, αλλά βάλατε και ένα φόρο στην ιδιωτική εκπαίδευση και ψάχνετε να βρείτε και το ποσό για να βάλετε και άλλο φόρο για να καλύψετε το σύνολο του ποσού που λείπει. Υπάρχει κανείς ικανοποιημένος? Βλέπετε πουθενά δικαιοσύνη σε αυτό? Διότι και το ποσό δεν μαζεύετε, και φόρο βάλατε, και άλλο φόρο θα βάλετε, ή κάπου αλλού θα βρείτε το ισοδύναμο για να γίνουν τα 300 εκατομμύρια. Είναι. Είπαμε ότι θα βρούμε ισοδύναμα ώστε να υπεκαλυφθεί αυτός ο φόρος. Το είπαμε αυτό. Το ξέρω. Θα προσπαθήσουμε αυτά τα ισοδύναμα προφανώς να μην δημιουργήσουν πρόβλημα από τη στιγμή που προσπαθούν να λύσουν ένα πρόβλημα. Όπως επίσης, επαναλαμβάνω, γιατί γίνεται μια μονομερής, μονόπλευρη προβολή του θέματος ιδιωτικής εκπαίδευσης. Νομίζω ότι η κυβέρνηση θα κριθεί συνολικά. Θα κριθεί συνολικά από το αν θα καταφέρει στο σύνολο της εκπαίδευσης και σε όλες τις βαθμίδες της να βελτιώσει την κατάσταση και να βελτιώσει μια κατάσταση όπου συνεχώς. Μην παρουσιάζουμε μια εικόνα ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ταξικοί φραγμοί στην εκπαίδευση. Μην θεωρούμε δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή τα παιδιά των φτωχών οικογενειών μπορούν να πάνε είτε στα φροντιστήρια είτε στα ιδιωτικά σχολεία είτε να πάνε σε δημόσια σχολεία τα οποία είναι αξιοπρεπή. Ακριβώς επειδή μιλάμε στο ταξικό πεδίο. Όλα αυτά θα πρέπει να τα λύσουμε, κύριε Λίγητζη. Ότι επιτείνατε στο ταξικό πεδίο το πρόβλημα, διότι ο πλούσιος, σκασίλα του μεγάλη, θα του βάλετε ένα χιλιάρικο παραπάνω το χρόνο. Η μεσαία κατηγορία εκεί προς τα κάτω έχει τεράστιο πρόβλημα σε αυτό. Επομένως είναι ταξικό το μέτρο. Κύριε Λίγητζη, είναι κοινωνικά άδικο το μέτρο. Όπως είναι κοινωνικά άδικη και η εκπαίδευση. Εγώ αυτό που σας λέω και αυτό το οποίο έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση τόσο στο ζήτημα της παιδείας όσο και στο ζήτημα της υγείας είναι ότι θα παρέχει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και θα μπορέσει και θα προσπαθήσει να εξαλείψει τα εμπόδια στα πιο αδύναμα κοινωνικά σώματα. Και θα κάνουμε σε αυτό. Σε αντίθεση με όλους εκείνους οι οποίοι τόσα χρόνια υποβάθμισαν, απαξίωσαν και διέλυσαν και τους λειτουργούς δημόσιας εκπαίδευσης και τις οικογένειες των παιδιών και τα ίδια τα παιδιά τα οποία είναι τα μεγαλύτερα θύματα. Και σας τα λέει, κύριε Κεδίκο, και εδώ που τα λέμε, δεν έχουμε την καλύτερη εκπαίδευση στο δημόσιο πεδίο. Συγγνώμη, θυμάστε.